Κορυφαίοι και παγκοσμίου φήμης επιστήμονες από όλο τον κόσμο παραβρέθηκαν στο 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο, κριτικός τρόπος ζωής, παρελθόν και μέλλον, που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία και ο όμιλος Γκρεκοτέλ στο ξενοδοχείο Αμιράντες. Είναι ευτύχημα που σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας έχουμε αυτό, αρκεί να ξαναθυμηθούμε τον τρόπο ζωής των παππούδων μας. Ανάμεσά τους, ένας από τους κορυφαίους του χώρου, ο Δόκτωρ Φρανκ Χου, πρόεδρος του τμήματος διατροφής της Σχολής της Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο οποίος εξήρε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και την κριτική κουζίνα, αναδεικνύοντας τα ωφέλη για την υγεία με βάση το ελαιόλαδο. Μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία, όχι μόνο να ανταλλάξουμε ιδέες και να κάνουμε καινούριες έρευνες, αλλά για να δημιουργήσουμε εκστρατείες στο επίπεδο του πληθυσμού για την δημόσια υγεία εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ο κορυφαίος επιστήμονας ανέφερε ότι όσο απομακρυνόμαστε από αυτόν τον τρόπο, τόσο θα αυξάνονται τα παχύσαρκα άτομα και κυρίως παιδιά, συνδέοντας αυτή τη στροφή τόσο με την έλλειψη άσκησης, όσο και τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Είναι τα φασφουτζάδικα, είναι όλα τα φαγητά από εργοστάσια, όχι από το κήπο. Είναι και το πρόβλημα της social media, τα tablet. Θέλουμε καλύτερη εκπαίδευση, θέλουμε και βοήθεια, ας πούμε, από τις κυβερνήσεις για να προσφέρουν καλύτερα γεύματα στα σχολεία. Ο κύριος Χου, μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη διάθεσης στα σχολεία τροφίμων με βάση την κριτική κουζίνα, διευκρινίζοντας ότι σε ένα δημιουργικό συνδυασμό στοιχεία αυτής και στοιχεία της Ασιατικής μπορούν να δώσουν ποικιλία στις γεύσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν τη βάση για μια διατροφή που εξασφαλίζει μακροβιότητα και ποιοτική ζωή. Το ελαιόλαδο, αλλά σε παράλληλα πράσινο τσάι για προϊόντα σόγια από την ασιατική κουζίνα. Έτσι μπορούμε να παντρέψουμε τις διατροφικές παραδόσεις και μπορούμε μάλλον να καλυτερέψουμε και να δώσουμε για να διαλέξει φενόλες και αντιφλεγμονικά φαγητά από τις δύο κουλτούρες. Ανάμεσα στους λάτρεις του αυθεντικού κριτικού τρόπου ζωής και της κριτικής κουζίνας, δήλωσε και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που παραβρέθηκε στο συνέδριο. Το φαγητό που μας δίνει καλή υγεία. Γιατί για όλους θέλω όχι μόνο πολλά χρόνια, καλά χρόνια και αρχινάει από το φαγητό που βάλω μέσα στο στόμα μας. Μάλιστα μοιράστηκε την εμπειρία του με επίκεντρο την απώλεια 39 κιλών σε 2 χρόνια που βασίστηκε στη μεσογειακή διατροφή. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα, κοιμάμαι καλύτερα, όμως ήταν την ελληνική κουζίνα και γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πατρίδα μας. Το συνέδριο, εκτός από τις ομιλίες, είχε και βιωματικό χαρακτήρα, αφού οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε διάφορες παραδοσιακές γωνιές του νησιού με στόχο να αναδειχθεί ο ανώθευτος τρόπος ζωής της Κρήτης, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε αυτό το μοντέλο ζωής.